διαχείρισης κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 1.444.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 83.103 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 309 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 400.000 κρούσματα και 12.857 νεκρούς. Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί έως και τις 8 Απριλίου περισσότερες από 634.000 περιπτώσεις και 55.826 θάνατοι. Προηγμένες χώρες καταγράφουν χιλιάδες νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 52 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.884, εκ των οποίων το 57% αφορά άνδρες. 509 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 708 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 84 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Το 20% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 14 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ζήτησα ενδεικτικά από την Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, την Αναστασία του Κοτανίδου, και μου έστειλε σημείωμα ότι από 39 διασωληνωμένους έχουν αποσωληνωθεί 17 και 4 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα και άλλοι 6 είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά νέα από μια μεγάλη μονάδα εντατικής θεραπείας στη χώρα μας και δείχνουν την ποιότητα της φροντίδας στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 83 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 87% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Δεν μπορώ, ούτε θα μπορέσω να συνηθίσω, όπως και όλοι μας, τους θανάτους αυτής της πανδημίας. Είναι η τεράστια απώλεια των αγαπημένων μας, είναι η πληγή στην καρδιά μας. Συνολικά έχουν έως σήμερα ελεγχθεί 32.528 κλινικά δείγματα για την παρουσία του ιού. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια της εγρήγορησης για την προστασία της δημόσιας υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, μετέβη σήμερα στη νέα δομή υποδοχής αστέγων που δημιουργήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για το νέο κορονοϊό, στο πλαίσιο της προστασίας ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων. Η πλήρωση των κλινών της δομής γίνεται σταδιακά και εξετάστηκαν όλοι όσοι επισκέφθηκαν τη δομή. Σχετικά με την ευρεία χρήση μάσκας από το γενικό κοινό, στην κοινότητα δηλαδή, τοποθετήθηκε πριν 2 μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως χρήση μασκών από το γενικό κοινό δεν υποστηρίζεται από τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα και φέρει αβεβαιότητες και σημαντικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι οι ακόλουθοι. Να μολυνθείς χωρίς να θέλεις με το άγγιγμα και την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας στο πρόσωπό σου. Δυσκολία στην αναπνοή από τη χρήση μάσκας, ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία θα οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως της διατήρησης φυσικής απόστασης και της υγιεινής των χεριών, που είναι τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή την εποχή, και εκτροπή των πόρων από άλλα αποτελεσματικότερα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η υγιεινή των χεριών. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός επανατοποθετήθηκε πως τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή τη στιγμή για όλα τα άτομα είναι αυτά που ξέρουμε πολύ καλά, που έχουμε επαναλάβει χιλιάδες φορές. Να αποφεύγουμε συνωστισμό και κλειστούς χώρους, να διατηρούμε φυσική απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα άτομα, ιδίως από άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα, όπως βήχα και φτάρνισμα, να εκτελούμε συχνά την υγιεινή των χεριών χρησιμοποιώντας αντισηπτικό ή σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα όταν η χέρια μας είναι ορατά βρώμικα, να καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα μας με ένα λυγισμένο αγκώνα ή χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, το οποίο θα πρέπει να το πετάμε αμέσως μετά τη χρήση και να πλένουμε τα χέρια μας, και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο να αγγίζουμε την περιοχή του προσώπου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ήταν απόλυτος στο μήνυμά του
και άφησε το ενδεχόμενο να αποφασιστεί η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ανάλογα με την πορεία της επιδημίας σε μια χώρα και σε συγκεκριμένους χώρους και ειδικούς πληθυσμούς, όπως άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, αλλά με σαφείς οδηγίες ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που σας είπα παραπάνω. Παρόμοια θέση πήρε το Ευρωπαϊκό CDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, αναφέροντας περισσότερα επιχειρήματα κατά παρά υπέρ της χρήσης της μάσκας από το γενικό κοινό. Άφησε όμως το ενδεχόμενο χρήσης της ανοιχτό, ώστε να δώσει, όπως λέει στην αναφορά του, λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς ανθρώπους ή ανθρώπους λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ψηλός συγχρονισμός, δηλαδή κλειστοί χώροι, και όταν υπάρχει σημαντική μετάδοση στην κοινότητα, όπως αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Έκρινα πως το θέμα είναι σημαντικό και αύριο θα σας αναφέρω την τελική τοποθέτηση μετά την έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας αμέσως μετά. Θα επανέλθω για λίγο στο θέμα των τεστ. Μια στρατηγική τεστ, όπως έχω πει, πρέπει να έχει κριτήρια επιλογής αλλά και αντίστοιχη ικανότητα του συστήματος. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για την επιβεβαίωση της νόσου, με τα κριτήρια που έχουμε βάλει σαν επιστημονική ομάδα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται τα εργαστηριακά τεστ, ο μοριακός έλεγχος και φυσικά και σε καταστάσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, όπως το πλοίο ή ο καταβλισμός προσφύγων που σας έχω αναφέρει πρόσφατα. Τα ίδια κριτήρια με εμάς έχουν υιοθετήσει και διεθνείς οργανισμοί. Πολλοί επικαλούνται κάποιες χώρες για τα πολλά τους τεστ, αλλά αυτά αφορούν νεαρούς και διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα της νόσου. Επίσης, όταν είσαι στην περίοδο επόάσης, όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Και για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη η εικόνα, όπως σας έχω πει, κάποιοι μολύνονται και καταπολεμούν τον ιό χωρίς καν να αισθανθούν άρρωστοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα άτομα χωρίς να ελέγχουμε μαζικά όλους, δηλαδή 10 εκατομμύρια 700.000 Έλληνες κάθε μέρα. Πρώτον, αδύνατον και δεύτερον, λάθος πατάλι των πόρων. Ο μαζικός έλεγχος μου θυμίζει το πείραμα της Ισλανδίας, μια χώρα με ένα πολύ μικρό πληθυσμό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τα τεστ και τις διαφορετικές τους κατηγορίες. Μοριακά για τη διάγνωση, που χρησιμοποιούμε τώρα, αντισώματα για το αν πέρασε την νόσο. Ετοιμαζόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον, ως Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και Υπουργείο Υγείας, με ειδικό επιδημιολογικό σκοπό. Με επιδημιολογικά κριτήρια, ώστε να αποκτούμε όσο τη δυνατόν καλύτερη εικόνα για την πορεία του ιού στη χώρα, για την ακόμα πληρέστερη επιδημιολογική επιτήρηση. Θέλουμε τα στοιχεία αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στην επόμενη φάση, να μας χρησιμεύσουν τα δεδομένα αυτά για την επόμενη χρονική περίοδο αυτής της πανδημίας. Θα φτάσουμε γρήγορα σε ένα επίπεδο που θα χρησιμοποιείται συνδυασμός του μοριακού διαγνωστικού, αλλά και του τεστ αντισωμάτων, του αξιόπιστου τεστ αντισωμάτων, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Προσοχή, δεν θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά με άλλο στόχο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να επαναλάβω κάτι που σας έχω ξαναπεί, αλλά που γράφτηκε και υπόθηκε πρόσφατα από διάσημο Έλληνα καθηγητή του εξωτερικού με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Παραμένουμε στη φάση του μετριασμού με την εφαρμογή των μέτρων της φυσικής απόστασης και της κοινωνικής απομάκρυνσης. Σε αυτή τη φάση, η φυσική απόσταση είναι πιο αποτελεσματική από τα τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται με άλλους στόχους. Η θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται με τα σημερινά δεδομένα, έχει δείξει σημαντικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες των 65 ετών και άνω. Στην πατρίδα μας εξακολουθεί να παραμένει στα πλαίσια της αναμενόμενης για αυτή την περίοδο του έτους. Αυτή είναι η δικιά σας και η δικιά μας και όλων μας η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και